Πάμε στην Αυστραλία για να καλησπερίσουμε με πολύ μεγάλη χαρά τον πρόεδρο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη. Και θα με διορθώσετε, κύριε Τσουρδαλάκη, καλησπέρα από την πατρίδα σας, αν είστε στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία τώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στη Μελβούρνη. Σε αυτήν την μεγάλη ελληνική παροικία, την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας ουσιαστικά, όσον αφορά πολύ την Ελλάδα. Σωστά. Πολύ σωστά. Πληθυσμιακά λένε ότι είμαστε η τρίτη πόλη μετά την Αθήνα, μετά τη Θεσσαλονίκη, σε πληθυσμό, με περίπου 350.000 Έλληνες, μπορεί και παραπάνω. Άρα η Ελλάδα δεν σας λείπει τουλάχιστον ως προς τη γλώσσα αλλά και τα έθιμα, σίγουρα λείπει ως πραγματικότητα, όμως είμαστε εδώ εμείς απόψε για να ανοίξουμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας με την εξαιρετική κριτική μας παροικία στην Οκεανία. Και θέλω λίγο να μου περιγράψετε, κύριε Τσουρδαλάκη, καταρχήν ποια είναι η κατάσταση εκεί. Γιατί γίνεται πολλής λόγος, εσείς ουσιαστικά τώρα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μπαίνετε σιγά σιγά στην χειμερινή περίοδο, αποχαιρετάτε το καλοκαίρι, σωστά? Είμαστε στο φθινόπωρο. Στο φθινόπωρο. Μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, ο καιρός κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 κάθε μέρα. Η κυβέρνησή μας εδώ πέρα θεωρεί ότι δεν έχει γίνει το αποκορύφωμα ακόμα του ιού. Κάτι που πιστεύουν ότι θα γίνει κατά τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Όταν πλέον θα έχετε μπει ουσιαστικά στην χειμερινή περίοδο και θα έχει πέσει αρκετά και η θερμοκρασία. Σωστά. Στην περίοδο αυτή που οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές, γιατί η πανδημία αυτή χτύπησε την πόρτα του πλανήτη πριν από 2,5 μήνες, όσο περνάει η καλοκαιρία και μπαίνετε προς πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αυξάνονται τα κρούσματα? Και ρωτάμε γιατί και εδώ στην πατρίδα σας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς εξελίσσεται η πανδημία σε μια χώρα που ουσιαστικά είναι σε μεταβατικό στάδιο από το καλοκαίρι προς το χειμώνα. Κοιτάξτε να δείτε, με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, θεωρώ ότι ο πίνακας έχει εξαλειφθεί, έχει σταθεροποιηθεί. Να πούμε στατιστικά, να πούμε ότι έχουμε κάπου 5.900 κρούσματα σε όλη την Αυστραλία, mm-hmm. από τα οποία κρούσματα έχουμε 42 νεκρούς. Δεν έχουμε κανένα Έλληνα συμπάρικο νεκρό από τους 42. Είναι κάποια κρούσματα, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Παρόλα αυτό όμως, τις τελευταίες 3-4 μέρες δεν έχουμε θανάτους και δεν έχουμε και μεγάλη αύξηση κρούσματων. Άρα ο κόσμος θεωρώ ότι ανταπεξέρχεται στις διαταγές, στις εντολές της κυβέρνησης, αποφάσεις της κυβέρνησης. Μπράβο, στους περιορισμούς που έχει βάλει η κυβέρνηση, και να πούμε ότι είμαστε στο στάδιο 3 περιορισμών. Δηλαδή να μας το... δεν είστε στην κατάσταση που είναι η πατρίδα σας, η πατρίδα μας εδώ. Όχι. Όπως το λέμε στα αγγλικά, δεν είμαστε complete lockdown ακόμα. Δηλαδή, επιτρέπεται να πας για ψώνια, επιτρέπεται να πας στο γιατρό, στο φαρμακείο, επιτρέπεται για να κάνεις εξάσκηση, περπάτημα, ανά δύο άτομα, όχι παραπάνω από δύο άτομα, και επιτρέπεται να κυκλοφορείς για επαγγελματικούς λόγους. Σχολεία, πανεπιστήμια, καταστήματα είναι ανοιχτά στην Αυστραλία? Τα καταστήματα, μόνο κάποια καφέ τα οποία λειτουργούν για take away. Παίρνεις τον καφέ και φεύγεις. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Πριν 3 μέρες έβγαλε δελτίο και ο Υπουργός Εκπαίδευσης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το επόμενο τρίμηνο όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με online learning, αλλά κανονικό online learning, με τους δασκάλους στην οθόνη κάθε μέρα ημερήσια να προκριθούν τα παιδιά τα μαθήματα μέσω του διαδικτύου, μέχρι τις υπόλοιπες διακοπές, το οποίο μέσα στα μέσα Ιουλίου που είναι οι επόμενες διακοπές. Άρα το επόμενο τρίμηνο τα παιδιά θα το φάνε στο σπίτι με όλα τα μαθήματα κανονικά. Φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και το φαντάζομαι, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί είναι δεδομένο,
η ενημέρωση αλλά και η επικοινωνία με τους δικούς σας ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα για το πώς είναι η κατάσταση. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η Ελλάδα πολύ νωρίς πήρε μέτρα και αποσπά εξαιρετικά σχόλια από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Guardian λέει ότι η Ελλάδα παραδίδει μαθήματα στην Βόρεια Ευρώπη. Αυτό υπογραμμίζεται στην Αυστραλία? Έχει γραφτεί στον τύπο αρκετές φορές. Δεν σας κρύβω ότι παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο εδώ στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, αλλά και στην διπλανή Νέα Ζηλανδία, η διπλανή Νέα Ζηλανδία πήρε μέτρα πολύ πιο νωρίτερα από εμάς εδώ στην Αυστραλία και έχει και καλύτερα αποτελέσματα. Πήρε νομίζω το παράδειγμα της Ελλάδος. Εδώ θα έλεγα εμείς καθυστερήσαμε λίγο. Οφείλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός άργησε να κλείσει τα σύνορα της χώρας για τους μη Αυστραλούς, διότι αν τα είχε κλείσει και νωρίτερα θα είμαστε σε καλύτερα αποτελέσματα τώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε απομακρυμένο κομμάτι στο παγκόσμιο χάρτη. Παρ' όλα αυτά όμως άργησε, θεωρώ κατά την άποψή μου, έτσι, να κλείσει τα σύνορα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Αν τα είχε κλείσει πιο νωρίς, πιστεύω θα είχαμε προλάβει κάποιες καταστάσεις. Άρα ουσιαστικά δεν είναι μύθος αυτό που ακούγεται. Βλέπω ότι είστε μια χώρα που βρίσκεται στο Φεβρουάριο, στο φθινόπωρο. Αν το πάμε με βάση τα δικά μας δεδομένα, εμείς φεύγουμε από την Άνοιξη για να μπούμε προς το καλοκαίρι και εσείς φεύγετε από το φθινόπωρο για να μπείτε στο χειμώνα. Πότε άρχισε η ροή των κρουσμάτων στην Αυστραλία, δηλαδή ήταν ακόμα καλοκαίρι όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα? 18 Μαρτίου είχαμε τα πρώτα κρούσματα, 18 Μαρτίου. 18 Μαρτίου για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές της Κρήτης. Μιλάμε ας πούμε στο δικό μας χρονικό περιθώριο κάπου στις 18 Οκτωβρίου ας πούμε. Σωστός. Σωστός, ναι. Σωστός. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι τις τελευταίες μέρες μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση είναι τα κρουαζιρόπλαια, τα οποία δυστυχώς το ένα το επέτρεψαν και ξεπάρκαρε, με αποτέλεσμα από τους 1.000 κάτι κατοίκους του πλοίου, οι 200 είχαν τον ιό. Αυτό μεγάλο αποτέλεσμα να σκορπιστεί φυσικά της πολιτείας του Σίδνεϊ. Αμέσως μετά σταμάτησε, δεν δόθηκε η άδεια να ξεμπαρκάρουν τα υπόλοιπα πλοία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα ακόμα να κάθονται δύο εν πλώ στη μέση του ωκεανού. Δεν επιτρέπει πλέον η Αυστραλία στα πλοία να μπαρκάρουν με φόβο ότι θα έχουν και αυτοί ιό. Κύριε Τσουδαλάκη, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συμπατριώτες σας εδώ στην Κρήτη και να κλείσουμε με αυτό? Είμαστε όλοι καλά. Φυσικά αυτό που περνάμε είναι τραγικό. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα είχα φανταζόμενα, αν κάποιος μου το έλεγε πριν 5 χρόνια, ότι το 2020 θα ζούσαμε αυτό που ζούμε τώρα. Παρά τα αυτά όμως έχουμε σαν Κρήτες, αν θέλετε, εδώ οι όλοι οι ομογενείς κρατάμε μια επαφή μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτύου. Κοιτάζει ο ένας τον άλλο. Χθες συγκεκριμένα, αν μου επιτραπεί ο χρόνος, να αναφέρω ότι με πρωτοβουλία των Κρητικών και των Ποντίων και κάποιων άλλων σωματείων έχει αρχίσει ένας έρανος για να μαζευτούν τρόφιμα για τις άπορες ελληνικές οικογένειες που δεν έχουν δουλειά. Και μιλάω συγκεκριμένα για τις οικογένειες που έχουν έρθει από την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν είναι Αυστραλοί υπήκοοι. Μπράβο. Δεν είναι Αυστραλοί υπήκοοι. Δεν έχουν εργασία, δεν έχουν βίζα. Δεν μπορούν να πάρουν κάποιο επίδομα, κυβερνητικό επίδομα βοήθειας από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο, μέρες Πάσχα που είναι, γίνεται μια μεγάλη καμπάνια να μαζευτούν χρήματα και τρόφιμα να δοθούν στις οικογένειες αυτές. Κύριε Τσουρδαλάκη, ό,τι μπορούμε. Κύριε Τσουρδαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ πολύ γρήγορα να έρθετε για διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Κρήτη, και πραγματικά όλο αυτό να είναι ένα παρελθόν που θα το θυμόμαστε, με την ευχή να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλη την κρητική ομογένεια, σε όλη την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.